Αντιμέτωπο με ένα μακάβριο έβριμα ήρθε το απόγευμα τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στο κέντρο τη Αθήνα ένα εργαζόμενο στην καθαριότητα, καθώ εντόπισε στο σύστημα αποχέτευση κτηρίου επί τη οδού Σόλωνο ένα νεκρό Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο άνδρα, υπάλληλο από το συνεργείο απόφραξη πήγε να καθαρίσει το αποχετευτικό σύστημα σε γραφείο του Ερυθρού Σταυρού στη Σόλωνο και είδε μέσω μικροκάμερα κάτι που προσωμιάζει με έμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι αρχέ ερευνούν εάν σχετίζεται με περιστατικό σε μεευτική κλινική, η οποία βρίσκεται κοντά στο σημείο. Η διοκτήτρια τη εταιρεία καθαρισμού δήλωσε πω το έμβριο ήταν περιποιημένο και καθαρό. Η ίδια πήγε στο αστυνομικό τμήμα εξ αρχείων προκειμένου να δώσει κατάθεση για το μακάβριο έβριμα που ανέσυρε από το φρεάτιο υπαλληλός της. Εκεί ωστόσο κατάλαβε πως την επικοινωνία που είχαν οι αστυνομικοί με τη Μικείο, οι υπεύθυνοι της οργάνωσης αμφισβητούσαν το συμβάν, δηλώνοντας αρχικά άγνοια για το νεκροέμβριο που βρέθηκε στον αγωγό τους.